Την 10η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα στους εμβολιασμούς κατά της COVID-19. Δεμένα σήμερα τα βλοία στο λιμάνι λόγω της απεργίας του Σωματείου Ναυτεργατών, κινητοποίηση από τους εργαζόμενους στον επισητισμό και τουρισμό. Καταγγελίες από τον εμπορικό κόσμο για το σύστημα bubble της κουρασγέρας κάνουν λόγο για δημιουργία θέμη του ανταγωνισμού. Χαμηλή προσέλευση στο Μέγκα Εμβολιαστικό Κέντρο, τι δηλώνει οι πολίτες για τους εμβολιασμούς. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Πέμπτης, είναι 3 του μηνός και είμαστε μαζί εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ για να δούμε αρκετά από εκείνα τα οποία συνθέτουν σήμερα την ειδησιογραφία. Και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Είναι μια μέρα με πολλά θέματα και θα έλεγα και εξαιρετικά σοβαρά θέματα. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τα του εμβολιασμού και τα της πανδημίας. Η Ελλάδα, λέει, η κυβέρνηση πάει καλά, αλλά φαίνεται ότι σε επίπεδο τουλάχιστον κατάταξης από πλευράς εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το κυβερνητικό αφήγημα δεν συνάδει με ό,τι ακούμε το τελευταίο διάστημα. Διότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό. Στη 16η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς κατά της COVID-19, με το 35% του πληθυσμού να έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση, μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης 38,8% και το 20,1% να έχει εμβολιαστεί πλήρως, μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης 18,8%, όπως αναφέρουν τα στοιχεία του Bloomberg. Σε δημοσίευμά του, το πρακτορείο περιγράφει την εκστρατεία νοσοποίησης κατά του νέου κορονοϊού ως τη μεγαλύτερη στην ιστορία. Ειδικότερα, περισσότερες από 1,98 δισεκατομμύρια δόσεις έχουν χορηγηθεί σε 176 χώρες με βάση τα ίδια στοιχεία. Ο πιο πρόσφατα καταγεγραμμένος ρυθμός εμβολιασμού ήταν 35,6 εκατομμύρια δόσεις ημερησίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χορηγηθεί μέχρι στιγμής 297 εκατομμύρια δόσεις. Την περασμένη εβδομάδα ο αριθμός των δόσεων ανήλθε σε 1,1 εκατομμύριο ημερησίως. Όπως αναφέρει το Bloomberg, έχουν πλέον χορηγηθεί αρκετές δόσεις εμβολίων COVID για τον πλήρη εμβολιασμό του 12,9% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά υπάρχουν μεγάλες ανισότητες σε ό,τι αφορά την κατανομή τους, καθώς οι πλούσιες χώρες εμβολιάζουν τον πληθυσμό τους 30 φορές ταχύτερα συγκριτικά με τις φτωχότερες χώρες. Παρόλο που τα καλύτερα εμβόλια COVID θεωρείται ότι έχουν αποτελεσματικότητα 95%, χρειάζεται μια συντονισμένη εκστρατεία νοσοποίησης προκειμένου να αναχαιτιστεί η πανδημία. Ο κορυφαίος λοιμοξιολόγος των Ηνωμένων Πολιτειών, Dr. Anthony Fauci, έχει αναφέρει ότι ο δρόμος προς την κανονικότητα θα ανοίξει με τον εμβολιασμό του 70 με 85% του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε παγκόσμια κλίμακα, αυτό το ποσοστό είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Με τους σημερινούς ρυθμούς εμβολιασμών, θα χρειάζονταν άλλος ένας χρόνος για να επιτευχθεί ένα υψηλό ποσοστό παγκόσμιας ανοσίας. Παρ' όλα αυτά, ο ρυθμός ανοσοποίησης αυξάνεται σταθερά, ενώ εισέρχονται στην αγορά καινούργια εμβόλια από νέους παρασκευαστές. Το Ισραήλ ήταν η πρώτη περίπτωση στην οποία φάνηκε ότι οι εμβολιασμοί είχαν αποτέλεσμα σε εθνικό επίπεδο. Η χώρα έχει την πρωτιά σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, ενώ μέχρι το Φεβρουάριο είχε εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις πάνω από το 84% των ανθρώπων πάνω από 70 ετών. Τα περιστατικά σοβαρής νόσησης και θανάτων μειώθηκαν γρήγορα. Μια ξεχωριστή ανάλυση στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε παρόμοια αποτελέσματα. Πλέον βρισκόμαστε σε μια μάχη ζωής και θανάτου μεταξύ των εμβολίων και του ιού. Οι μεταλλάξεις απειλούν με νέες εξάρσεις της πανδημίας σε πολλά μέρη του κόσμου. Ωστόσο, το Bloomberg επισημαίνει ότι στα αρχικά στάδια μιας εμβολιαστικής εκστρατείας, η επίδραση των εμβολίων επισκιάζεται από άλλους παράγοντες μεταδοτικότητας, όπως οι μεταλλάξεις, η εποχικότητα, καθώς και η αποτελεσματικότητα της χρήσης μασκών και της στήρησης αποστάσεων. Με τον καιρό, τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμών αναμένονται να περιορίσουν τον αντίκτυπο της COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρειάζεται περίπου 2 εβδομάδες μετά την τελευταία δόση προκειμένου να αναπτυχθεί πλήρως ένα τείχος ανοσίας. Στη συνέχεια, οι μάσκες και η τήρηση αποστάσεων δεν είναι πλέον απαραίτητες σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Αμερικανικού CDC για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εκδόθηκαν στις 13 Μαΐου. Πρόκειται για μια δραματική αλλαγή που προκάλεσε την έκπληξη πολλών. Οι ανεμβολιαστοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα σε εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με το CDC. Επιπλέον, οι μάσκες είναι απαραίτητες σε πολλές επιχειρήσεις και τοπικές κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης σχολιάζει τα δεδομένα της πανδημίας, λέγοντας ότι η Ελλάδα είχε θετική επίδοση, αυτή είναι η θεώρηση της κυβέρνησης, και η ίδια η κυβέρνηση πιστεύει ότι μετά την
επιτυχία στην διαδικασία ανοσίας αγέλης θα μπορέσει να μπει στην τροχιά της διαδικασίας ανάπτυξης. Πάμε να το δούμε και αυτό. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει όπως η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην άμυνα κατά της πανδημίας, έτσι φιλοδοξεί να επιστρέψει και σε τροχιά ανάπτυξης. Η Ελλάδα υποδέχεται το καλοκαίρι θωρακισμένη με την ασπίδα του εμβολιασμού και οπλισμένη με το δόρυ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Αυτά τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαιρετισμό του, που δημοσιεύεται σήμερα στην ημερήσια εφημερίδα της Πάτρας Πελοπόννησος, με αφορμή το τριήμερο αναπτυξιακό συνέδριο που συνδιοργανώνει η εφημερίδα με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από σήμερα έως και το Σάββατο. Μάλιστα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 6 χώρες που πρώτες κατέθεσαν σε εφαρμογή το πιστοποιητικό που επιτρέπει την επανεκκίνηση του τουρισμού και της οικονομίας μας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει όπως η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην άμυνα κατά της πανδημίας, έτσι φιλοδοξεί να επιστρέψει και σε τροχιά ανάπτυξης. Επίσης, ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην επόμενη ημέρα και στην προετοιμασία που έχει γίνει, αναφέροντας τα εξής. Όλο αυτό το διάστημα, παράλληλα με την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, προετοιμάσαμε μεθοδικά την επόμενη μέρα, προωθώντας θεσμικές μεταρρυθμίσεις που απελευθερώνουν την επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας τον κόσμο της εργασίας, εξασφαλίζοντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την τόνωση της αγοράς, αλλά και δρομολογώντας μεγάλες επενδύσεις που θα φέρουν νέες θέσεις απασχόλησης. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την πορεία, συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα διαδραματίσουν οι Δήμοι και η περιφέρεια της χώρας μας. Και εξήγησε. Από την πρώτη στιγμή, άλλωστε, η κυβέρνηση αντιμετώπισε ως εθνική προτεραιότητα τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης. Και σήμερα υπάρχουν όλες οι διαδικασίες, αλλά και οι πόροι, ώστε αυτή να μεταφραστεί σε έργα. Τόσο το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, όσο και το σχέδιο Ελλάδα 2, με αυτό το πνεύμα απλώνουν τις δράσεις τους σε όλη την επικράτεια. Βαδίζοντας στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να είναι αισιόδοξη, υπογράμμισε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός και όπως τόνισε, έχει την εμπειρία, την πηξίδα και κυρίως τις δυνάμεις για να πετύχει τους στόχους της. Πρόκειται ωστόσο, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για μια διαδικασία δυναμική και ανοιχτή σε ιδέες και προτάσεις που διαρκώς θα εμπλουτίζουν και σε αυτό, όπως επεσήμανε, είμαι σίγουρος ότι θα συμβάλλουν και τα πορίσματα του δικού σας συνεδρίου. Ευχόμενος παράλληλα, καλή επιτυχία. Αυτά λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την κατάταξη της χώρας μας. Επαναλαμβάνω, 16η σε επίπεδο διαδικασίας εμβολιασμών και, κυρίες και κύριοι, την ίδια ώρα έχουμε το πολύ σοβαρό δεδομένο των μεγάλων ερωτημάτων της επιστροφής στην κανονικότητα, η οποία όμως θα έχει όρους ανάπτυξης, ζωής και ίσων ευκαιριών. Και εκεί είναι το μεγάλο στίχημα. Πάμε να δούμε λοιπόν τα υγειονομικά δεδομένα της σημερινής ημέρας. Πάμε στον Βαγγέλη Καποδίστρια, ο οποίος είναι στην αίθουσα σύνταξης. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα και να φέρουμε ότι σήμερα έχουμε 15 κρούσματα COVID-19 στο νησί μας. Πάλι μεγάλος αριθμός, Ναι, σύμφωνα με την ενημέρωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Να πούμε επίσης ότι στην Κέρκυρα είχαμε σήμερα 5 θετικά τεστ από τους ελέγχους που γίνονται από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Και τα 5 θετικά τεστ ήταν σε δημοτικό θέατρο, 3 εκεί και 2 στο δημοτικό θέατρο και 3 στην πλατεία στο γραφείο πληροφορίας Καρβουνιάρη μπροστά από την είσοδο του Παλαιοφρουρίου. Αρνητικά ήταν όλα τα τεστ σε Σιντάρι και Λευκύμη και αυτά είναι δεδομένα τα οποία θα κατοχωρηθούν σίγουρα αύριο ως ελάχιστη τιμή. Ωστόσο, στο νοσοκομείο μεταφέραμε χθες και την πληροφορία ότι είχαμε μια μείωση στην μονάδα λιμωδών η οποία βρισκόταν υπό ασφυκτική πίεση και από τους 24 ασθενείς που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι. Ήταν στους 19. Σήμερα είναι 18 ασθενείς που νοσηλεύονται στη μονάδα λιμωδών και μία ασθενής διασωληνωμένη. Αλλά έχουμε την σοβαρή είδηση που το νεογνώ 40 ημερών μεταφέρεται στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Να ευχηθούμε στο παιδί αυτό και στους γονείς του που βιώνουν την περιπέτεια ό,τι καλύτερο. Πάντως η εικόνα που έχουμε είναι ότι μεταφέρεται, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα έχει θετική έκβαση υπόθεση. Μεταφέρεται αυτό είναι το γιατί είναι στοιχείο. Και πιο εξειδικευμένη. Είναι μια περιπέτεια όμως. Είναι μια περιπέτεια σίγουρα. Για το ίδιο το βρέφος και για μια ολόκληρη οικογένεια. Και σας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. 18 ασθενείς στη Μέλλη, όπως είπαμε. Μια ασθενή στη μονάδα της θεραπείας, μεγάλος και πάλι. Ήταν ανάστα 5 κτίρια. Ενώ στην δική μας περιφέρεια, να πούμε ότι έχουμε 22 κρούσματα στα Ιωάννινα. Ένα στην Άρτα, ένα στη Θεσποτεία και από τα Ιόνια νησιά μόνο Ζάκυνθος και Κεφαλονιά στο χάρτη του ΟΔΗ, αλλά μόλις με ένα κρούσμα COVID-19. Στην υπόλοιπη χώρα, μικρός δείκτης θετικότητας, 1.239 τα κρούσματα COVID-19, 45.000 τεστ, δείκτης θετικότητας
2,68%. Μάλιστα. Ικανοποιητικό θα έλεγα. Είχαμε συνηθίσει πολύ ψηλότερους δείκτες θετικότητας. Ωστόσο, έχουμε και νούμερα τα οποία παραμένουν υψηλά και αναφέρομαι στους δείκτες των διασωληνωμένων και των θανάτων παρά την μείωση που παρουσιάζουν οι διασωληνωμένοι. Ο αριθμός είναι μεγάλος, είναι 376 οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε όλη τη χώρα. 39 είναι ο αριθμός των νεκρών το τελευταίο 24ωρο. Και είχαμε το τελευταίο 24ωρο επίσης σε όλα τα νοσοκομεία της επικράτειας 145 εισαγωγές με COVID-19. Λοιπόν, κάτι άλλο. Έχουμε μια είδηση επίσης πολύ σοβαρή, η οποία έχει να κάνει με τα υγειονομικά, αλλά κυρίως με την τουριστική οικονομία, καθώς η Ελλάδα παραμένει εκτός της πράσινης λίστας της Μεγάλης Βρετανίας. Και να πω ότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η Ελλάδα μένει εκτός, είναι ότι και η Πορτογαλία. Αυτό, Βαγγέλη, είναι η είδηση της ημέρας για την τοπική μας πραγματικότητα και για την ελληνική πραγματικότητα. Θα το δούμε και. Διότι τούτη εδώ η ιστορία της πράσινης λίστας έχει κομβικό χαρακτήρα για την πορεία της τουριστικής οικονομίας. Πάντως, και για περιοχές που είναι συνδεδεμένες, όπως η Κέρκυρα, με την βρετανική τουριστική αγορά. Να θυμίσουμε ότι είχε πάει πρόσφατα στο Λονδίνο ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, αλλά αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι πως ο Βρετανικός Οργανισμός Υγείας που δίνει τις πιστοποιήσεις για να ανοίγει η αεροπορική γραμμή, οι αεροπορικές γραμμές πιο σωστά προς διάφορες περιοχές, δεν υπόκειται σε διαδικασίες δημοσίων σχέσεων και λόμπικ, όπως είδα να γράφουν κάποια πρόσωπα της κυβερνός παράταξης. Έχουμε να κάνουμε με ευθύνες για την υγεία ανθρώπων και δεν νομίζω ότι είναι απλά τα πράγματα. Εδώ αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι παρά το ότι υπήρχε ένα πρεσάρισμα και από εταιρείες να ανοίξει η πράσινη λίστα, καμία χώρα δεν προστίθεται στην πράσινη λίστα. Και μάλιστα, ίσως ο πιο ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός της Ελλάδας που ήταν στην πράσινη λίστα Πορτογαλία πηγαίνει στην Πορτοκαλή. Και να φέρουμε και το σκεπτικό, το γεγονός ότι πηγαίνει στην Πορτοκαλή έχει να κάνει με το ότι έχουν εντοπιστεί κρούσματα ενδικής μετάλλαξης, η οποία υπάρχει ένα σκεπτικισμό στην Βρετανία, αν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τα εμβόλια. Από είναι κάτι τα εμβόλια, αν την αντιμετωπίζουν τα εμβόλια που ήδη έχουν γίνει. Δηλαδή, κυρίως το εμβόλιο της AstraZeneca που έχει εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Μεγάλης Βρετανίας. Ωστόσο, να πω ότι αυτό έχει ξεκινήσει με ένα δημοσίευμα που το οποίο έδινε μια γερία που έδινε ότι η Ζάκυνθος, η Ρόδος θα είναι, Κυκός θα είναι στην πράσινη λίστα και πάλι ήταν εκτός η Κέρκυρα και η Κρήτη. Αλλά το τελικό δημοσίευμα του BBC είναι αυτό το οποίο είναι η είδηση μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών με εκτός όλη την Ελλάδα, καμία χώρα στην πράσινη λίστα και αντιδράσεις από αεροπορικές εταιρείες. Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ρεπορτάζ που προηγήθηκε να μιλάει για την ανάπτυξη στην οποία αισιοδοξεί ότι θα μπει η ελληνική κοινωνία και η οικονομία μετά την διαχείριση της πανδημίας. Μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει κάνει μια δημόσια παρέμβαση ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θέτει ευθέως προς την κυβέρνηση αλλά ταυτόχρονα και προς τον ελληνικό λαό ένα μεγάλο ερώτημα. Αν αυτή η ανάπτυξη θα έχει ισόρροπα χαρακτηριστικά και προφανώς χαρακτηριστικά ίσων ευκαιριών για όλους όσοι επλήγησαν από την πανδημία. Πάμε να δούμε περισσότερο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή Meeting Point του News Bomb με τη δημοσιογράφο Όλγα Τρέμι, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βγάζει πολιτικές από το χρονοτούλα από της ιστορίας, από την αφαλήνη του Ρίγκαν και της Θάτσερ, τονίζοντας ότι οι ιδέες εκείνες που λέμε εμείς, ενίσχυση του κράτους, ρύθμιση της αγοράς, είναι ξανά επίκαιρες μετά από 40 χρόνια. Εάν η ανάπτυξη αφορά εν τέλει κάποιους λίγους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, εάν δεν αφορά τον επιχειρηματία, τον μικρομεσαίο, εάν δεν αφορά τον εργαζόμενο που θα χάσει το οκτάωρο και θα δουλεύει δεκάωρο με απλήρωτες υπερορίες, εάν δεν αφορά τον ελεύθερο επαγγελματία που βλέπει πολύ μεγάλες δυσκολίες τα τελευταία 2 χρόνια, και αν δεν αφορά τον καταστηματάρχη, ο οποίος δεν έχει ρευστότητα και πρόσβαση στις τράπεζες, τότε ποιους αφορά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξέφρασε το φόβο ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης είναι να υποφεληθούν πάλι οι γνωστοί, άγνωστοι και μεγάλη πλειοψηφία, ιδίως οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι, να μην καρποθούν τα ωφέλη που θα μπορούσαν. Διότι, όπως είπε, από τα 32 δις του εκατομμυρίου, τα περίπου 11 δισεκατομμύρια θα είναι δανεισμός που θα πάει στις τράπεζες. Όμως, ο δανεισμός είναι ξεχασμένη υπόθεση για τη μέση μικρομεσαία επιχείρηση. Ενώ τα περίπου 19 δισεκατομμύρια θα είναι επιδοτήσεις και οι επιδοτήσεις πηγαίνουν ως επιτοπλίστω σε διαγωνισμούς για τα μεγάλα έργα και ΣΔΙΤ. Εκεί έχουν κατοχυρώσει ή καπαρώσει θέση μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Για το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών φέτος, ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι η πανδημία είναι εδώ και θα ήταν πολύ μεγάλη ύβρις και πολύ μεγάλο ρίσκο για οποιαδήποτε κυβέρνηση.
Όσον αφορά το 2022, εξέφρασε την ελπίδα να είναι μια χρονιά επιστροφή στην κανονικότητα, εκτιμώντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα θέλησε να υλοποιήσει ένα μεγάλο μέρος του προεκλογικού του σχεδιασμού, που είναι η εξυπηρέτηση κάποιων συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων. Θεωρώ ότι είναι ανοιχτή η πιθανότητα. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για ιδεολειπτική αιμονή σε ένα αποτυχημένο μοντέλο και δεσμεύσεις πολιτικές απέναντι σε κάποιους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι βοήθησαν τη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά. Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, είπε ότι τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν τεράστια δυσαρέσκεια της πλειοψηφίας των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, σχολιάζοντας ότι του αρέσει να μελετά τις δημοσκοπήσεις, αλλά περισσότερο του αρέσει να τις διαψεύδει στην πράξη. Μίλησε για το εγχείρημα της διεύρυνσης και του μετασχηματισμού, τα εμπόδια που έβαλε η πανδημία, για να τονίσει όμως ότι είναι αισιόδοξος ότι επιτυχάνεται μια πολύ σοβαρή προγραμματική δουλειά που παρουσιάζεται ένα θεματική ενότητα και προσθέτει ότι έχουμε την πανελλαδική μας συνδιάσκεψη τον Ιούνιο. Νομίζω ότι προγραμματικά θα είμαστε έτοιμοι. Όμως είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε το χρόνο για να προχωρήσουμε και στις οργανωτικές εκείνες διεργασίες που έχουν διακοπεί. Το συνεδριό μας, συμπλήρωσε. Ο κ. Τσίπρας ρωτήθηκε για τη μεσαία τάξη. Όχι, δεν την είχαμε στοχοποιήσει. Ήμασταν αναγκασμένοι να εφαρμόσουμε μια πολιτική προκειμένου να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και από την οκταετή κατάσταση πολιορκίας, σημείωσε. Είπε ότι ταλαιπωρήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις στη μνημονιακή περίοδο και επειδή εμείς ήμασταν οι τελευταίοι που κλείσαμε την πόρτα, είδε και εμάς ως μια κυβέρνηση που δεν κατάφερε να υλοποιήσει τις προσδοκίες. Υποστήριξε ότι ωστόσο την επιβάρηση τη μεγάλη στη μεσαία τάξη δεν την κάναμε εμείς, την έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Στην δεύτερη ενότητα θα δούμε αρκετά πράγματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική δημοσιογραφία και την πραγματικότητα. Υπάρχει μια δημοσκόπηση που δείχνει ότι το σκηνικό κυριαρχίας του κυβερνώντος κόμματος διατηρείται. Αλλά θα δούμε και θα σχολιάσουμε περισσότερα με τον Γιάννη Παργινό σε λίγη ώρα. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την προσέγγιση των θεμάτων της σημερινής ειδησιογραφίας και πάμε να δούμε τώρα μερικά από τα θέματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Σας είπα και πριν από το διάλειμμα ότι μια δημοσκόπηση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, μια ακόμη δημοσκόπηση δείχνει κυριαρχία στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της Νέας Δημοκρατίας. Στα ποιοτικά στοιχεία φαίνεται ότι υπάρχει μια κριτική θεώρηση της κοινωνίας, ωστόσο δεν φαίνεται να κερδίζει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης κανένα από τα πρόσωπα που αντιπολιτεύονται, κυρίως του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θετικό στον εμβολιασμό εμφανίζεται το 47% των ερωτηθέντων που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό και δεν έχουν κλείσει ραντεβού, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Επίσης, 7 στους 10 Έλληνες στάζονται υπέρ του εμβολιασμού, ενώ όσον αφορά τα self-test, το 44% απαντά ότι διενεργεί κάθε εβδομάδα τεστ, ωστόσο μόνο το 16% διενεργεί τεστ από αυτούς που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής του αποτελέσματος. Στην ερώτηση πώς θα αξιολογούσατε την πορεία και την εξέλιξη των εμβολιασμών στη χώρα μας, το 63% του δείγματος απαντά θετικά και μόλις το 26% αρνητικά. Ειδικά αυτοί που έχουν λάβει ήδη κάποια δόση του εμβολίου την αποτιμούν θετικά σε ποσοστό 80%. Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι ανεξαρτήτως από το πότε θα κάνουν το εμβόλιο, το ποσοστό που έβλεπε με επιφυλακτικότητα τα εμβόλια μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, το 69% του δείγματος απάντησε ότι θα εμβολιαστεί έναντι 37% το Νοέμβριο του 2020, 40% το Δεκέμβριο του 2020, 49% τον Ιανουάριο του 2021, 56% το Φεβρουάριο, 57% το Μάρτιο και 65% τον Απρίλιο. Σε επίπεδο οργάνωσης και διαδικασίες των εμβολιασμών, το 66% των ερωτηθέντων την κρίνει θετικά έναντι 24% αυτών που έχουν αρνητική άποψη. Παραλληλα, αποτυπώνεται η ανησυχία των πολιτών για τις μεταλλάξεις, με το 49% να δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ και αρκετά, έναντι 19% που αναφέρει ότι ανησυχεί λίγο και ελάχιστα έως καθόλου. Στην ερώτηση αν θα κάνετε το εμβόλιο για τον κορονοϊό ανακατηγορία σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί αλλά έχουν προγραμματίσει το ραντεβού τους και σε αυτούς που δεν έχουν κλείσει ραντεβού, οι μεν απαντήσεις θετικά έχουν ποσοστό 97%, οι δε αρνητικές απαντήσεις ποσοστό 50%. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ έναντι 14 μονάδων. Με βάση την πρόθεση ψήφου, αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε ποσοστό 36,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ 23,5%, μια διαφορά της τάξης του 13%. Τρίτο κόμμα, το Κίνημα Αλλαγής, 6,5%. Ακολουθούν ΚΚΕ 5,5%, Ελληνική Λύση 4% και Μέρα 25 3,5%. Ωστόσο, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 38,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 24,5% και το Κίνημα Αλλαγής 7%.
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός αναδείχθηκε ο Κυριακός Μητσοτάκης με ποσοστό 43% εναντί 25% του Αλέξη Τσίπρα. Το 28% απάντησε κανένας από τους δύο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και αποτύπωση των κυβερνήσεων στη μέση της θητείας τους από το 2011 και εντεύθεν. Ειδικότερα το Δεκέμβριο του 2011, κυβέρνηση Πασόκ και Γιώργου Παπανδρέου, η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση συγκέντρωνε 24,5% έναντι 16% του Πασόκ. Το 2014, κυβέρνηση Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωνε 23% έναντι 25% του ΣΥΡΙΖΑ. Το Νοέμβριο του 2017, κυβέρνηση Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία προηγούνταν με 31,5% έναντι 21% του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τη γειτονική μας χώρα, την Τουρκία. Το παρακολουθούμε καθημερινά. Φαίνεται ότι ο Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν βρίσκεται σε μια ανησυχία ρόλου. Γιατί? Από τη μία έχουμε τις δηλώσεις Τσαβούσογλου για ένα καλό κλίμα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, και μάλιστα έχουμε και το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύνοδο κορυφή στο ΝΑΤΟ. Αλλά την επόμενη, γιατί μιλάμε κυριολεκτικά για επόμενη, ο Ταγκίπ Ερντογάν κατηγορεί Ελλάδα, αλλά προσέξτε, κατηγορεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη και πάμε να τη δούμε. Λίγες μέρες πριν από τη συνάντηση των Προέδρων Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν προτίμησε να κατηγορήσει τον Τζο Μπάιντεν για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Ο Τούρκος Πρόεδρος, σε συνέντευξή του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT, ανέφερε πως ο λόγος αυτής της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η υπόθεση της δίθεν γενοκτονίας των Αρμενίων. Βαρεθήκαμε. Κάθε 24 Απριλίου συζητάμε τι θα πούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους Αρμενίους. Εσένα, αναφερόμενο στον Τζο Μπάιντεν, τελείωσαν όλες οι υποθέσεις σου και τώρα παίζεις το ρόλο του δικηγόρου των Αρμενίων. Εμείς δεν είμαστε ένα απλό κράτος, δεν είμαστε κοινότητα. Είμαστε η τουρκική δημοκρατία. Όσοι προσπαθούν να στριμώξουν την Τουρκία με αυτόν τον τρόπο, θα χάσουν ένα σημαντικό φύλλο. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ρωσικών συστημάτων S-400 λέγοντας: «Εμείς τους S-400 δεν τους πήραμε έτσι τυχαία. Τους αγοράσαμε επειδή τους έχουμε ανάγκη. Αυτός είναι και ο λόγος που τώρα δεν είναι στην ατζέντα. Αλλά να πω και αυτό, η Τουρκία δεν έχει το δικαίωμα να προστατεύει τον εαυτό της. Συνέχεια μπροστά μας φαίνεται την Ανατολική Μεσόγειο όπως και την Κύπρο». Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, που συνεδρίασε υπό τον Ερντογάν, εξέδωσε ανακοίνωση κατηγορώντας με έμεσο τρόπο την Ελλάδα και την Κύπρο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο για να επιτευχθεί η συνεχόμενη ειρήνη και ασφάλεια στο πλαίσιο καλής γειτονίας, διαλόγου και διεθνούς δικαίου, και για να προχωρήσει η επίλυση των ζητημάτων προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να αποφευχθούν οι προβοκάτσιες, οι παράνομες και επιθετικές ενέργειες που αγνοούν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τα ενδιαφέροντα της Τουρκίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο. Η Τουρκία θα υποστηρίξει με αποφασιστικότητα δύο ανεξάρτητα κυρίαρχα κράτη και προς το σκοπό αυτό θα συνεχίσει να λαμβάνει οποιοδήποτε μέτρο για την υποστήριξη των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων. Κυρίες και κύριοι, χθες τις πρώτες πληροφορίες για την νέα έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μας την έδωσε και την σχολίασε μάλιστα ο συνεργάτης μας ο Γιάννης Παργινός. Θα δούμε ένα αναλυτικότερο ρεπορτάζ και αμέσως μετά με τον Γιάννη θα πάμε σε έναν σχολιασμό αυτής της σημερινής πολιτικής ειδησιογραφίας. Στην ανακοίνωση με τα συμπεράσματα της αποστολής του Δούνου του στην Αθήνα, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων του άρθρου 4 και της τρίτης μετά το πρόγραμμα αξιολόγησης, τα στελέχη του Ταμείου προβλέπουν ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 3,3% για φέτος και 5,4% για το 2022. Το Ταμείο σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία συρρυκνώθηκε 8,2% το 2020, λιγότερο από το αναμενόμενο, δεδομένου του υψηλού βαθμού εξάρτησής της από τον τουρισμό. Η κυβέρνηση παρήχε τη δημοσιονομική στήριξη, ενώ μέσω του προϋπολογισμού, που ήταν από τις μεγαλύτερες στην Ευρωζώνη, η οποία επέτρεψε μια έξαρση της πίεσης στις επιχειρήσεις και κράτησε τους εργαζόμενους στην αγορά εργασίας, αν και η απασχόληση των νέων και των μερικώς απασχολούμενων μειώθηκε πολύ, αναφέρει. Βασική μοχλή της ανάκαμψης, αναφέρουν τα στελέχη του Ταμείου, θα είναι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης η ανεκπληρωτή την περίοδο της πανδημίας κατανάλωση, που θα χρηματοδοτηθεί από τις καταθέσεις και η επανέναρξη του τουρισμού. Η μόνιμη απώλεια παραγωγής από την πανδημία προβλέπεται να φτάσει το 3%. Το Ταμείο επισημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες και καθοδικοί κίνδυνοι. Αν και ο πλήρης εμβολιασμός προχωρά με ρυθμό πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, μια μεγαλύτερη διάρκεια της πανδημίας αύξανε σημαντικά τους καθοδικούς κινδύνους για όλους τους τομείς της οικονομίας. Αντίθετα, η ανάπτυξη μπορεί να είναι ισχυρότερη αν υλοποιηθεί πλήρως το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το σχέδιο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συνέργειες που θα αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις.
Οι υψηλότερες επενδύσεις, οι οικονομίες κλίμακας από μεγαλύτερες επιχειρήσεις και αυξημένη εξωστρέφεια θα διατηρούσαν το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συνελεγών υπό έλεγχο και σε συνδυασμό με την ατζέντα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του σχεδίου ανάκαμψης, θα ενίσχυαν την αύξηση της παραγωγικότητας, θα οδηγούσαν τη χώρα σε επενδυτική βαθμίδα και θα εμπέδωναν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους. Η αύξηση της παραγωγής, οι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές και η ψηφιοποίηση θα διεύρυναν τη φορολογική βάση και θα αποφεύγονταν μια απότομη πτώση όταν θα σταματούσε η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιπλέον, οι αυξημένες ευκαιρίες χορήγησης δανείων θα στήριζαν τα επιτοκιακά περιθώρια των τραπεζών και η μείωση των ποσοστών NPE θα τις επέτρεπε να βελτιώσουν οργανικά την ποιότητα των κεφαλαίων τους. Όσον αφορά το δημόσιο χρέος, το Ταμείο σημειώνει ότι παραμένει βιώσιμο μεσοπρόθεσμα με βάση το ότι η ανάπτυξη θα είναι υψηλότερη από το επιτόκιο εξυπηρέτησής του και ότι θα υπάρξει σταδιακή επάνωδο σε πρωτογενή πλεονάσματα. Το ελληνικό χρέος προβλέπεται να κορυφωθεί φέτος και στη συνέχεια να μειώνεται σταδιακά μεσοπρόθεσμα, παραμένοντας σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πριν την πανδημία. Τα μεγάλα ταμιακά διαθέσιμα και η ενεργή διαχείριση του χρέους από την κυβέρνηση περιορίζουν περαιτέρω τους κινδύνους αναχρηματοδότησης, ενώ η ικανότητα της Ελλάδας να εξυπηρετεί το χρέος της σε περίπτωση ενός μεγάλου σοκ εξαρτάται από τη συνεχιζόμενη περιφερειακή στήριξη, σημειώνεται. Το χρέος μπορεί να είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα με διάφορες ρεαλιστικές πολιτικές και κινήσεις των επιτοκίων, σημειώνει το Δουνουτού, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να καταλήξει με ασφάλεια σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Αυτό πάντως σηματοδοτεί μια απομάκρυνση από την προηγούμενη ανάλυση μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του χρέους που δημοσιεύτηκε το 2018, η οποία αναγνώριζε επίσης μεγάλη αβεβαιότητα αλλά κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους δεν διασφαλίζονταν με βάση ένα ρεαλιστικό σύνολο μακροοικονομικών και δημοσιονομικών υποθέσεων. Καλησπέριζουμε τον Γιάννη Παρκινό. Είναι μαζί μας ο Γιάννης και απόψε το βράδυ για να δούμε μερικά της κεντρικής ισορροπίας, να τα σχολιάσουμε. Καλησπέρα Γιάννη και... Καλησπέρα Σπύρο. Προσπαθώ να καταλάβω ένα πράγμα και θα ήθελα έτσι να το σχολιάσουμε μαζί. Σήμερα είχαμε μία ψημαχία όσον αφορά την επόμενη μέρα. Σαν να βλέπουν και οι δύο βασικοί μονομάχοι του πολιτικού, του κεντρικού πολιτικού σκηνικού, την προοπτική μιας επόμενης μέρας. Έτσι λοιπόν έχουμε αφενός μεν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και από την άλλη σε συνέντευξη τύπου ο Αλέξης Τσίπρας να λέει ότι αυτές οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες πρέπει να έχουν ισόρροπα χαρακτηριστικά, διαφορετικά θα έχουν να κάνουμε με ένα κράτος το οποίο κλείνει το μάτι στους προνομιούχους και εκείνους οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη και πλήγησαν από όλα τα δεδομένα της δεκαετίας, τους ξεχνά και τους δημιουργεί, τους οδηγεί μάλλον στο να είναι οι απόβλητοι του κοινωνικού μας στερεώματος. Να ξεκινήσουμε από αυτό, Γιάννη. Βεβαίως και να ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν θα αμφισβητήσει κανείς, αγαπητέ μου φίλε, τη σκληρή, την ομή, την κοινική πραγματικότητα ότι η οικονομία μας πάσχει. Αφού αυτή η οικονομία πάσχει, κάποιος πρέπει να τη γιατρέψει. Και ο γιατρός που θα τη γιατρέψει είναι η πολιτική δυνάμεις της χώρας. Φυσικά υπάρχει αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο πάρα πολλές φορές το έχουμε περιγράψει, το έχουμε σχολιάσει και έχουμε εκτιμήσει το που μπορεί να πάει η οποιαδήποτε βοήθεια μας δώσει. Όμως αγαπητέ μου φίλε, στην οικονομία σκεπτόμαστε μέσο πρόθεσμα, βράχι πρόθεσμα και μάκρο πρόθεσμα. Πάντοτε από το πρώτο εξάμηνο του οποιοδήποτε πανεπιστημίου και της οποιασδήποτε σχολής οικονομικών επιστημών μελετάμε κάποιο τριετές, πενταετές, εφταετές, δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο τα τελευταία χρόνια? Ανταυτού του πραγματικού που οπωσδήποτε θα έπρεπε να συνενούσαν, να συγκλίνουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Διότι είτε είναι Μητσοτάκης, είτε είναι Τσίπρας, είτε ο οποιοσδήποτε άλλος στη διακυβέρνηση της χώρας, θα αντιμετωπίσει πλήστα όσα σύνθετα και τις πύρει τα προβλήματα την επαύριο. Ας πω το εξής, αγαπητέ μου φίλε. Χθες είχαμε την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Την εσχολιάσαμε και σήμερα την παρουσίασε. Ακούμε, Σπύρο? Ναι, ναι, βεβαίως, Γιάννη, σε ακούμε. Απλά σε... Σήμερα έχουμε μια άλλη έκθεση. Σε αφήνω να ολοκληρώσει τη σκέψη. Μια άλλη... Έχουμε διαφωνίες κάθε βράδυ. Την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι. Έκθεση για την δημοσιονομική ανισορροπία σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι διαπιστώνει αυτή η έκθεση? Χαμηλό, υψηλό χρέος στην Ελλάδα, υψηλότατο, υψηλή ανεργία, χαμηλή επενδυτική ζήτηση, αρνητικό δυνητικά ακαθάριστο εθνικό προϊόν και υψηλό
ποσοστό κόκκινων δανείων. Είναι ανάγκη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μας τα πει. Αφού τα βλέπουμε καθημερινά. Φυσικά τα βλέπουμε καθημερινά. Δεν μας τα είπε η προχθεσινή. Φυσικά τα βλέπουμε καθημερινά και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αναβάθμισης της οικονομίας μας από την Moody's. Ήτανε να αναβαθμίσει την εθνική μας οικονομία στις 21 του Μάη. Και λέει, παιδιά, με συγχωρείτε, θα το αναβάλω. Δεν ξέρω πού πάτε. Πριν από τη Moody's είχε έρθει η Standard & Poor's. Είχε πει το εξής απλό. Παιδιά, σας αναβαθμίζω, αλλά υπό τους εξής όρους. Πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το αποθεματικό στα ταμεία, το περίφημο μαξιλάρι. Διότι αν υπάρχει αυτό, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια έγκυση του οποιοδήποτε δανείου ζητάτε. Πρέπει να καμφθεί η πανδημία, το οποίο είναι μονίμως ζητούμενο. Πρέπει να ανοίξει ο τουρισμός, το οποίο ο Δής γνωρίζει αν θα γίνει. Και πρέπει να υπάρξει και μια γεωπολιτική σταθερότητα. Σύμφωνα, όλα αυτά ισχύουν. Διότι αν παρεπίδα τραβήξουν την ανηφόρα οι τιμές του πετρελαίου, τότε γιώχει η ανάπτυξη. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν διεθνώς. Και ήδη σήμερα γράφεται, ήδη στις εφημερίδες, ότι αυξάνονται οι τιμές των πρώτων αναγκών που έχει ο Έλληνας, των τροφίμων. Γιατί? Διότι αυξάνονται οι βιομηχανικές, τα βιομηχανικά κόστη παραγωγής αυτών των προϊόντων. Άρα εμείς αυτά δεν τα έχουμε εξετάσει σαν οργανωμένη πολιτεία και λέμε θα πάρουμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, θα τα πάρουμε. Αλλά, άκου αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε Σπύρος Νιάτη, όταν τα πάρουμε, το δημόσιο χρέος θα έχει ανέβει στο βουνό, στα ύψη. Και δεν μας έχει πει κανείς. Αυτό ισχύει για όλες τις οικονομίες, ισχύει για όλες τις χώρες. Για όλες τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Εκείνοι όμως οι οποίοι θα πληγωθούν περισσότερο είναι οι πιο άρρωστοι. Λογικό είναι, λογικότατο. Λογικό είναι. Και όταν φύγουμε από την πανδημία, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της θα έχει να αντιπαλέψει οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία που έχουν ρίξει 3 εκατομμύρια για την οικονομία τους. Τότε οδηγείς ένα συμπέρασμα, Γιάννη, με αυτό που λες. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και τα κράτη-μέλη της και οι πολίτες αυτών των κρατών θα έχουν να είναι απέναντι από 3 μεγάλες οικονομικές υπερδυνάμεις που δεν θα χρωστούν δεκάρα, ενώ οι Ευρωπαίοι θα είναι καταχρεωμένοι. Ναι, ναι. Την ίδια ώρα όμως, Γιάννη, οδηγεί σε ένα συμπέρασμα από αυτά που περιγράφεις, ότι θα αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αποφάσεις. Ήδη το έχει πάρει. Ναι. Να τυπώσει χρήμα. Διότι μόνο αν τυπώσει χρήμα μπορεί να απεγκλωβιστεί από ένα φαύλο όμως, κύκλο μια οικονομική ανάγκη. Όχι να τυπώσει χρήμα. Αλλά εδώ είναι. Να δανειστεί ως ολότητα. Ναι. Ως ενιαίος και να τυπώσει χρήμα, λέω εγώ. Διότι λες να κόψει. Ναι, να κόψει. Αυτοί λένε να δανειστούνε. Ναι, ναι. Γιάννη, καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας και απόψε. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα πάμε στην τοπική ειδησιογραφία όπως κάνουμε πάντα, στο τελευταίο κομμάτι αυτής της δεύτερης ενότητας και πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο στην τοπική μας κοινωνία έχει συζητηθεί κατά καιρούς και είναι από εκείνα τα οποία κάλλιστα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μας σκανδαλίσουν. Διότι κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, μιλάμε για την αναγκαιότητα του ποδηλάτου, για την αναγκαιότητα χρήση του ποδηλάτου σε ιστορικά κέντρα πόλεων όπως η πόλη της Κέρκυρας, για όλα εκείνα που συνθέτουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Σήμερα είχαμε και κάποιες εκδηλώσεις στην Κέρκυρα με αφορμή την ημέρα του ποδηλάτου. Ο Βαγγέλης Καποδίστρας και η κάμερα του Start ήταν εκεί, τα έχουμε καταγράψει και πάμε να δούμε το συνηθισμένο λίγο πολύ ρεπορτάζ. Για κάποιους το ποδήλατο είναι τρόπο ζωής και αναβόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους, όπως η Μέρη Παϊπέτη και η Μαρία Σκορδίλη. Η οικία τους δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εμπόδιο για να απολαύσουν την αγαπημένη τους συνήθεια. Οι δύο γυναίκες, ως πλέον άξιοι εκπρόσωποι του ποδηλατικού κινήματος, βραβεύτηκαν από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποδίων Νήσων την 5η το πρωί στο Σαν Τζιάκομο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδήλατου. Για μένα το ποδήλατο είναι το άλλο μου μισό. Μέχρι σήμερα που μπορώ και κυκλοφορώ. Είναι λατρεία. Χωρίς το ποδήλατο δεν πάω πουθενά.
Το μόνο μειονέκτημα του ποδηλάτου είναι που δεν σε σέβονται οι οδηγοί από τα αυτοκίνητα. Με το ποδήλατο μπορείς να κάνεις πάρα πολλά. Τα ψώνια σου, την άσκησή σου, τα πάντα όλα. Δυστυχώς που το έχουμε λίγο απομακρύνει από τη ζωή μας και είναι κρίμα και για τα νέα παιδιά που οι γονείς δεν αρχίζουν να μαθαίνουν τα παιδιά τους ποδήλατο και να κατεβαίνουν και όχι να κλείνονται μέσα στο σπίτι στις τηλεοράσεις και στα λάτω. Είμαι 85 χρόνια. Έχω γερά πόδια, γερή μνήμη. Πολύ ωραία. Και όλα αυτά προς χάρη του ποδηλάτου μου που τα αγαπώ. Το έχω 65 χρόνια. Ο πρώτος μου μισθός ήταν το ποδήλατο. Μπράβο κυρία Μέρη, να είστε καλά. Στη ζωή κυκλοφορούν με ποδήλατο και αυτό το επιβραβεύουμε, διότι θεωρώ ότι όταν αγαπάς κάτι βγαίνει προς τα έξω και φαίνεται και αυτό τις έχουμε εδώ σήμερα για να μπορέσουμε να τις επιβραβεύσουμε για αυτή τους την αγάπη. Ο ρόλος του ποδηλάτου στην καθημερινότητα του νησιού είναι αναγκαίος όχι μόνο με περιβαλλοντικούς όρους, αλλά και χρηστικούς. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος συχνάει την Πέμπτη την διάθεση ποδηλάτων στους πολίτες καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 1.30 το βράδυ. Επισημάνω το εξής στους πολίτες, στους συμπολίτες μας, ότι καθημερινά, επαναλαμβάνω, από τις 9 το πρωί έως τις 1.30 το μεσημέρι θα διαθέτουμε δωρεάν τα ποδήλατα του Δήμου μας έξω από το Ιστορικό Δημαρχείο. Μόνο με την παρουσία της ταυτότητάς του. Μεγάλο στοίχημα ωστόσο για την βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας αποτελεί και το ποδήλατο να δώσει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Θυμούμε για πολλωστή φορά ότι το ποδήλατο είναι κομμάτι της λύσης του κυκλοφοριακού της πόλης μας. Δεν είναι πολυτέλεια ούτε παιχνίδι, μπορεί να είναι πολλά πράγματα μαζί, αλλά ουσιαστικά είναι η αποδέσμευση του κατοίκου από την αλόγιστη χρήση του αυτοκινήτου. Από το 2008 που έχουμε ξεκινήσει την προώθηση της αστικής μετακίνησης με ποδήλατο, βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και το συνειδητοποιεί πλέον πιο δυναμικά και πιο έμπρακτα. Βέβαια, είχαμε μια ατυχία στις υποδομές για το ποδήλατο, όπως γνωρίζετε, όπου θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο αμέσως επόμενο μέλλον, διάστημα, δεν κουβεντιάζω για τους επόμενους μήνες, θα πάρει μια πιο ουσιαστική και μια πιο σημαντική παρουσία στην καθημερινότητά μας. Ένα επιπλέον σημαντικό κομμάτι που έχουμε θίξει και έχουμε αναφέρει και στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και στην κυρία Τόμπρου και στη Δήμαρχο είναι το γεγονός και να τονίσουμε την ανάγκη της λειτουργίας του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, γιατί καθημερινά διαπιστώνουμε ότι η έλλειψη παιδείας δεν είναι μονάχα κάτι αισθητικό, αλλά συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν και πολλά θύματα. Και αυτό οφείλεται και στην έλλειψη παιδείας, όπου πρέπει να ξεκινήσει από μικρή ηλικία, από το δημοτικό, και να μην σταματήσει εκεί, να συνεχίζεται και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε στα Διαπόντια νησιά με μια ανακοίνωση την οποία εξέδωσε σήμερα ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας. Έχουμε μια θετική εξέλιξη. Περνάει στη δεύτερη φάση το λιμάνι των Οθωνών, το μεγαλύτερο από το σύμπλεγμα των τριών διαποντίων νήσων, δηλαδή του συγκροτήματος των νησιών που είναι στο βορειοτικό άκρο της χώρας. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ. Το πράσινο φως για την ένταξη του έργου της δεύτερης φάσης του λιμανιού στα Βλάκια Αθωνών στο ΕΣΠΑ δόθηκε με τη χθεσινή έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας. Πρόκειται για ένα απαραίτητο συμπληρωματικό έργο σε αυτό της αρχικής κατασκευής του λιμανιού προκειμένου να λειτουργήσει επιτέλους χωρίς προβλήματα και να εξυπηρετήσει συγκοινωνιακά τους επισκέπτες του νησιού. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην ανακοίνωσή του αναφέρει πως η συγκεκριμένη έγκριση είναι και σημαντικότερη για την περαιτέρω εξέλιξη του έργου, το οποίο μπορεί πλέον, αφού λάβει μια επιπλέον έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να λάβει την τελική έγκριση και να ενταχθεί από την Περιφέρεια Ονείων Νήσων στο ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση. Για να φτάσει το έργο στο σημείο αυτό, καταβλήθηκαν από τον ΟΛΚΕ επίπονες προσπάθειες πολλών μηνών, ενώ ο Δήμος στάθηκε συμπαραστάτης στις προσπάθειες να ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις με παρεμβάσεις του στο Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις συντόμες των διαδικασιών.
Το έργο στα βλάκια των Θωνών αφορά ουσιαστικά επέκταση και έργα λιμενικά, προκειμένου το λιμάνι να είναι λειτουργικό. Με το έργο αυτό θα δοθεί δυνατότητα διασφάλιση σε λιμενισμού σκαφών και κατά τη διάρκεια τη χειμερινή περίοδου ζήτημα σωτική συμμαχία για του κατοίκου του νησιού. Με αφορμή τη θετική γνωμοδότηση για το έργο του λιμένου Θωνών από την Ευρωπαϊκή Σχεδιασμού και Ανάπτυξη Λιμένων, ο βουλευτή Κέρκυρα τη Νέα Δημοκρατία ευχαρίστησε το Υπουργείο Ναυτιλία και έκανε λόγο για ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο των ακριτικών νησιών. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα ένα ακόμη. Ξανά μαζί σε πολύ λίγα λεπτά στην τρίτη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΤ με πολλές ειδήσεις από την τοπική μας πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαστε μαζί στην τρίτη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΤ να δούμε πολλά ακόμη από το χώρο της σημερινής ειδησιογραφίας και θα ξεκινήσουμε από τα της πανδημίας στην οπτική της τοπικής μας πραγματικότητας. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός για την δυναμική ή την δυνατότητα του περίφημου μέγα εμβολιαστικού κέντρου. Δεν υπάρχει αναμενόμενη ανταπόκριση. Έχουμε συνοψίσει τα στοιχεία για τις πληροφορίες στο ρεπορτάζ. Προβληματισμό προκαλεί μικρή προσέλευση στο μέγα εμβολιαστικό κέντρο, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη τους εμβολιασμούς από την Δευτέρα. Το γεγονός ότι την Τρίτη πραγματοποιήθηκαν μόνο 180 εμβολιασμοί σε περίπου 240 προγραμματισμένα ραντεβού αποτελεί ένα δείγμα της μικρής προσέλευσης, ενώ την Τετάρτη εμβολιασμένα ακόμη λιγότεροι, με μόλις 130 να πραγματοποιούνται. Και την Πέμπτη τα προγραμματισμένα ραντεβού κινούνται στον ίδιο αριθμό. Πολλές οι γραμμές στην Κέρκυρα και προσέθηκαν και άλλες, γιατί υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα. Νησιά που είναι πυλώνες του τουρισμού να είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Πρέπει η Κέρκυρα να γίνει και αυτή πράσινη. Δεν θα υπάρχει τουρισμός αν δεν γίνουμε πράσινοι. Η δημιουργία του μέγα εμβολιαστικού είχε σαν στόχο τον εμβολιασμό πολλών ατόμων σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα με μία μόνο επίσκεψη. Αυτό θα μας επιτρέψει να μείνουμε ασφαλείς και υγιείς τώρα που ανοίγουμε στην κοινωνία μας τους ξένους επισκέπτες, διατηρώντας την οικονομία ενεργή. Βασική προϋπόθεση για να αυξηθεί η προσέλευση στο μέγα εμβολιαστικό κέντρο είναι και ο κόσμος να ξεπεράσει τους δισταγμούς που έχει, με τους επιστήμονες να επαναλαμβάνουν πως το εμβόλιο είναι ο μοναδικός δρόμος για την ελευθερία. Φόβος στον κόσμο, τον οποίο όμως πρέπει να τον ξεπεράσει και να σκεφτεί ότι τα ωφέλη από τον εμβολιασμό και ο κίνδυνος από τον εμβολιασμό είναι αισθητά μικρότερος, αισθητά από τον κίνδυνο του COVID-19. Όταν μιλάμε για παρενέργειες του εμβολιασμού, μιλάμε επί εκατομμυρίου και όταν μιλάμε για τον κίνδυνο να κολλήσεις COVID-19, είναι περίπου 1-2%. Στο γεγονός πως το μέγα εμβολιαστικό κέντρο λειτουργεί εδώ και μόλις λίγες ημέρες, απέδωσε την χαμηλή προσέλευση η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Μέρο Πιδρέου. Θεωρώ ότι επειδή μόλις χθες ουσιαστικά λειτουργήσε και την πρώτη μέρα ήταν και ρεκόρ τα ραντεβού, ότι ίσως ακόμα δεν έχει κοινοποιηθεί και δεν έχει γνωστοποιηθεί σε όλο το εύρος του πληθυσμού. Ήδη, όπως είπα, έχουμε το νοσοκομείο μας, έχουμε τα κέντρα υγείας. Θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε πολύ ψηλά ποσοστά και πρέπει να φτάσουμε και αν θέλετε και η πρωτοβουλία η σημερινή που παίρνουμε έχει και αυτό το σκοπό, να περάσει, όπως είπα, ξεκάθαρα και απόλυτα το μήνυμα αυτό. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει ο κόσμος, τι λένε οι πολίτες, διότι κινηθήκαμε και σήμερα, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε, στους δρόμους της πόλης Κέρκυρας και καταγράψαμε την αίσθηση του μέσου κοινού πολίτη, του απλού καθημερινού ανθρώπου, σε όλη αυτή η ιστορία της πανδημίας και στη διστακτικότητα για το μέγα εμβολιαστικό κέντρο. Τους 62.000 έφτασαν οι εμβολιασμοί στην Κέρκυρα με 1.333 να πραγματοποιούνται την χθεσινή ημέρα. Μάλιστα, 25.335 συμπολίτες έχουν λάβει και τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Ωστόσο, ο αριθμός των εμβολιασμών στην Κέρκυρα μπορεί τον τελευταίο μήνα να είναι γοργός, όμως ακόμη δεν έχει φτάσει στα επιθυμητικά επίπεδα. Και το μεγάλο στοίχημα αποτελεί να πιστούν εμβολιαστούν και οι πλέον διστακτικοί. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που μίλησε ο ΣΤΑΡΤ εξέφρασε την άποψή της υπέρ των εμβολιασμών, τονίζοντας ότι ουσιαστικά αποτελεί τον μοναδικό δρόμο προς την ελευθερία. Υπάρχει μια ελπίδα για να την γλιτώσουμε, αυτός είναι ο εμβολιασμός. Στο δεύτερο κομμάτι που με ρωτάτε, έχω κάνει τον εμβολιασμό και τη δεύτερη δόση με το AstraZeneca και δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Τώρα το ότι ο κόσμος σιγά σιγά συνειδητοποιεί ότι πρέπει να γίνει αυτό. Το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο καλύτερη διαχείριση για να καταλάβουν τι διακυβεύεται από τον κόσμο. Από αυτούς οι οποίοι δεν είναι όλοι αρνητές, είναι κάποιοι οι οποίοι δικαιολογημένα, θεωρώ κάποιες φορές, έχουν κάποιες ενστάσεις. Αν λοιπόν μπορεί κάποιος να τους εξηγήσει, νομίζω ότι και αυτοί θα έρθουν και θα προσθεθούν σε αυτούς που ήδη έχουν εμβολιαστεί.
και θα είναι καλό για όλους μας, κυρίως εμείς εδώ στην Κέρκυρα που ζούμε από τον τουρισμό, και θα έχουμε ένα θετικό αποτύπωμα στο τέλος της ημέρας. Λιγότερες πιθανότητες να πάθεις κάτι σοβαρό. Το ότι μπορεί να κολλήσεις πάλι και με το εμβόλιο, όλοι το ξέρουμε, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι δεν θα το περάσεις τόσο σοβαρά. Τουλάχιστον έτσι μας λένε οι γιατροί. Πρώτη εβδομάδα που ξεκινήσανε οι εμβολιασμοί, ξεκίνησα την ίδια εβδομάδα και μετά από 21 μέρες το δεύτερο εμβολιασμό. Είναι ηλίθιος όποιος δεν κάνει το εμβόλιο. Αυτό έχω να πω είναι όσοι είναι να εμβολιαστούν να το κάνουν το συντομότερο δυνατό. Όλα τα άλλα είναι... Τι να πω. Εσείς έχετε κάνει. Ναι, ναι, και τα δύο. Έκανα Pfizer και τα δύο. Και ωστόσο φαίνεται πως κυλάει ομαλά με τους πολίτες που προσέρχονται στο εμβολιαστικό κέντρο να είναι ευχαριστημένοι από αυτό το εγχείρημα και παράλληλα να τονίζουν πως ο εμβολιασμός είναι μια πράξη αναγκαία. Κάτι που χρειάζεται να το φοβόμαστε. Δηλαδή ότι καλό είναι να το κάνουμε όλοι και για την υγεία τη δικιά μας και των δικών μας ανθρώπων. Πάντως είστε και νέος άνθρωπος και έχει μια σημασία, επειδή βλέπουμε ότι ίσως κάποιοι νεολαίοι και νέα παιδιά είναι και δυστακτικά. Σε αυτά τα νέα παιδιά, τι θα θέλετε να τους πείτε, δηλαδή, έχετε και φίλους οι οποίοι να το σκέφτονται λίγο? Έχω φίλους και που το σκέφτονται και που το έχουν κάνει. Δεν είναι κάτι που πρέπει ούτε να το φοβόμαστε ούτε τίποτα. Το κάνουμε, τελειώνουμε. Κάνουμε όλοι τα εμβόλια τα παιδιά μας. Τι είναι τόσο διαφορετικό? Στο τέλος αυτό χρειάζεται. Θέλουμε μια ζωή κανονική. Και είμαστε 21 αιώνα. Οπότε ο καθένας είναι διαφορετικός. Πιστεύει ό,τι πιστεύει, αλλά όλοι θέλουμε να είμαστε καλά και να είμαστε σε ένα καλύτερο χώρο. Ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Έχετε πάντως σε περιβάλλον ανθρώπους οι οποίοι είναι κάπως σκεπτικοί, όχι αρνητές, αλλά έχουν κάποιες αμφιβολίες. Έχουν φοβήσει τον κόσμο για κάποιο λόγο, αλλά καλό θα είναι να γίνει το εμβόλιο. Είναι θέμα του καθενός και οι ανάγκες που έχει. Αν δεν πιστεύουν όλοι στο εμβόλιο, τι να κάνουμε? Είναι προσωπικό το θέμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μάνας είναι μαζί μου, είναι εδώ στούντιο για να δούμε κάποια από τα θέματα τα οποία αργότερα στη ροή του προγράμματός μας και στην εκπομπή υπάρχει θέμα. Θα επιχειρήσουμε να τα δούμε με καλύτερη άνεση χρόνου. Εδώ κυνηγάμε τον χρόνο. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα σας. Καλό βράδυ στους τηλεθεατές μας. Ναι. Ήδη κάνει το γύρο της χώρας η είδηση για το θάνατο του Γιώργου Δή. Μάλιστα. Έφυγε σήμερα. Σε ηλικία 78 ετών, ο Κερκυραίος πολιτικός, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτής για 12 νομίζω χρόνια. Βέβαια. Ο Γιώργος Δρύς. Και το τέλος μιας εποχής. Ναι. Για έναν πολιτικό ο οποίος στάθηκε μέχρι τα υψηλά σκαλοπάτια της πολιτικής Γεωργίας. Ζωής του τόπου και υφυπουργός οικονομικών. Και υφυπουργός οικονομικών, σωστά. Να πούμε ότι σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συστήματα αυτόματου ελέγχου στη Μεγάλη Βρετανία και εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Κέρκυρας με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ το 1989. Επαναλαμβάνω, διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών 96-2001 με Σιμίτη και ΟΝΕ, υπουργός Γεωργίας 2001-2004, δημοτικός σύμβουλος στην Κέρκυρα, μην το ξεχνάμε και αυτό, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, φυσικά μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας για πάρα πολλά χρόνια. Το τελευταίο διάστημα έδινε μια πραγματική μάχη. Πράγματι. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, την έδωσε με αξιοπρέπεια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εννοείται. Γνωρίζαμε ως δημοσιογράφοι την περιπέτειά του, αλλά είχαμε σεβαστεί την επιθυμία του να μην βγει προς τα έξω. Έτσι. Δεν ήθελε να απασχολήσει ούτε με το Γολγοθά του τους Κερκυραίους που αγάπησε. Άφησε δύο κορίτσια από τους δύο γάμους. Γάμους του. Λοιπόν. Πάμε τώρα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του από την οικογένεια της τηλεόρασης δεν του Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες ακόμη για το πότε θα γίνει η κηδεία του. Αλλά βεβαίως θα σας ενημερώσουμε αύριο με αναλυτικά ρεπορτάζ για αυτό. Λοιπόν, πάμε Κυριάκο να δούμε τώρα. Απόψε, γύρω στις 10, αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ή μάλλον Κεφαλονιάς. Ο κύριος Τραβλός. Ο αντίλογος σε όσα αποκάλυψε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, ο κύριος Θόδωρος Χαλικιάς. Ή κατήγγειλε πιο σωστά. Ναι, εντάξει. Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ικανή να δημιουργήσει είναι σοβαρά το θέμα ζητήματα. Που προσεγγίσαμε χθες με την Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, την Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας, την κυρία Μελίτα Ανδριώτη.
Απευθήκαμε λοιπόν στον κύριο Τραβλό, ο οποίος ο κύριος Τραβλός είπε ότι ναι, θα είμαι μαζί σας, θα απαντήσω, θα εξηγήσω και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Για να κλείνει ένα θέμα, αφού δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις, αν υπάρχουν βεβαίως. Επίσης, να σου πω ότι αύριο έχουμε επιτροπή του άρθρου 18, άλλη επιτροπή αυτή. Ναι. Έχει προσφύγει, πληροφορήθηκα σήμερα, για δεύτερη φορά, κατά της απόφασης και του κύρους και της νομιμότητάς της, για τα υδατοδρόμια, ο Γαλιατσάτος, για λογαριασμό της ΑΝΑΣΑ. Και σήμερα είχαμε και εκδίκαση. Και σήμερα είχαμε νέα εκδίκαση της επιτροπής του 152 για άλλη προσφυγή του Φόρτε. Του Φόρτε. Για υποθέσεις που έχουν σχέση με το Φόστα και την Κεφαλονιά. Μάλιστα. Το νέο στοιχείο ρεπορτάζ από την 152 ήταν ότι εμφανίστηκαν ο κύριος Ιωάννου και ο νομικός σύμβουλος του Φόσδα, ο κύριος Βέργης αυτή τη φορά, οι οποίοι έδειξαν με τα χαρτοφυλάκια τους, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους σε σχέση με την προηγούμενη φορά που έστειλαν ένα φαξ για αναβολή που αν την έδινε η Επιτροπή θα έχανε τις προθεσμίες για να εκδικάσει την υπόθεση των αυτοδιοικητικών. Ως εκ τούτου βλέπουμε και την περιφέρεια μέσω του Φόσδα να ψάχνεται για τις επόμενες κινήσεις που οδηγούν αυτό. Πού όμως. Ναι, ναι. Γιατί δεν ξέρουμε. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας, όταν αποφανθεί, ο χρόνος λειτουργεί αντίστροφα προς τις υποχρεώσεις της διαχειριστικής του Φόσδα. Σήμερα του θα περιμένουμε 6 μήνες να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας για να δημοπρατηθούν τα εργοστάσια. Δεν το ξέρω. Φαντάζομαι μήπως υπάρξει μια μέση λύση, εκτός από το διάλογο που είναι αναγκαίος, μια παρέμβαση της αποκεντρωμένης, ενδεχομένως να δείξει το δρόμο. Ή πάμε από την αρχή, παιδιά, να ξανασυστήσουμε το Φόσδα σε βάσεις νομιμότητας και διαφάνειας. Πάντως σήμερα έγινε γνωστό ότι και η δεύτερη προσφυγή της Στέρνα είχε αποσυρθεί. Και να και κάτι καλό. Επιβάλλεται όμως σχετικά. Να επισημάνει κάποιος ότι η παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη και Αντιπροέδρου Σπύρου Ιωάννου και η παρουσία του Νομικού Συμβουλού ακυρώνει την καταρχήν επιχειρηματολογία της κυρίας Κράτσα ότι δεν είχε κανένα λόγο και ρόλο και επομένως ουσιαστική αναγνώριση η Επιτροπή του άρθρου 152. Όταν παρίστασε αναγνωρίζεις το θεσμικό όργανο. Διότι εκτός από τους νόμους και τις κείμενες διατάξεις και τα λάθη στη στρατηγική υπάρχει και η κοινή λογική. Αυτή που περιέγραψες μόλις θέμα, τώρα. Στο υπάρχει θέμα. Τελικά τι θέλουμε κύριε. Την Επιτροπή ή όχι. Πάμε. Ή ανάλογα με το άμα συμφέρει με τις αποφάσεις που εκδίδει. Και πάμε μόνο. Τώρα στην κυκλοφορία της πόλης Κέρκυρας. Ποιος θα στο κυκλοφοριακό της πόλης Κέρκυρας. Μεγάλο θέμα και σοβαρό θέμα. Περισσότερα στοιχεία στο ρεπορτάζ. Η τουριστική ζώνη έχει ανοίξει και οι πολίτες της Κέρκυρας βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ακόμη πρόβλημα. Αυτό του κυκλοφοριακού και την αδυναμία της έβρεσης χώρων στάθμευσης ιδιαίτερα στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας. Ωστόσο, μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησαν το Διοικητικό Συμβούλιο των Μόνιμων Κατοίκων με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, αναγκαία συνθήκη για να δρομολογηθούν διαδικασίες, είναι οι μόνιμοι κάτοικοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα του Κεντρικού Δήμου. Και όπως φαίνεται, μπορεί αυτή η παράταση να είναι τελευταία, όμως τα νούμερα δεν αντιστοιχούν σε καμία περίπτωση με αυτά των μόνιμων κατοίκων. Τώρα καταγραφή πάνω σε σχέδια και σε μια πλατφόρμα, ώστε να μπορεί εύκολα οποιοδήποτε να αντλήσει στοιχεία για την μετέπειτα μελέτη. Η ανταπόκριση των μονίμων κατοίκων στο κάλεσμα αυτό πράγματι είναι μέχρι στιγμής πολύ πιο μικρή από την αναμενόμενη. Ο Σύλλογος φυσικά από τα μέτρηση που έχει κάνει το διάστημα του πρώτου κύματος της πανδημίας τον Απρίλιο του 20 καταμέτρησε τον αριθμό οχημάτων σε περίπου 1500. Ενώ μέχρι σήμερα ο αριθμός αιτήσεων είναι σημαντικά μικρότερος. Γι' αυτό καλούμε τους κατοίκους να προσέλθουν και να εγγραφούν, να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δήμο, ώστε να έχουμε ένα πραγματικό αριθμό των μονίμων κατοίκων, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω μελέτη. Ο πρόεδρος των μόνιμων κατοίκων της Παλαιάς Πόλης, Νίκος Ολύμπιος, αναφέρει πως η συνάντηση με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ήταν επικοδομητική και ο πυρήνας του σχεδίου για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού πρέπει να έχει στο επίκεντρο τους μόνιμους κατοίκους. Το κυκλοφοριακό και η θέση στάθμευσης είναι γενικό για όλη την πόλη. Εμείς όμως επικεντρωνόμαστε στην Παλιά Πόλη, που είναι ένα υποσύνολο της συνολικής μελέτης. Στη συνάντηση αυτή, όπως και με τη νέα επιστολή, επανατέθησαν και επανυποβλήθηκαν από μεριάς του Συλλόγου οι θέσεις του και οι αρχές επί των οποίων πρέπει να στηριχτεί οποιαδήποτε μελέτη του κυκλοφοριακού,
περιμετρικά αλλά και εντός του ιστού της παλιάς πόλης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θέλει να τονίσει ότι η διαβούλευση για να έχει ουσία και αποτέλεσμα πρέπει να είναι συνεχής και όχι στιγμιαία και αποσπασματική. Κύριος γνώμονας των αποφάσεων του και ρυθμίσεων θα πρέπει να είναι η ποιότητα ζωής των μονίμων κατοίκων του πολυπληθέστερου και κυριότερου στοιχείου της παλιάς πόλης, της Κέρκυρας. Και γιατί το λέμε αυτό? Οι επιταγές της UNESCO για την ένταξη όλων των ιστορικών πόλεων στα μνημεία παγκόσμια πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ξεκάθαρες και έχουν σε πρώτη προτεραιότητα τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των μονίμων κατοίκων, δηλαδή αυτών που κρατούν ζωντανή την πόλη μέσα στους αιώνες. Όλο παραμένει ωστόσο το τοπίο σχετικά με λιμάνι και Λέκη. Η βούλευση των αρμόδιων του Δήμου με τον ΟΛΚΕ και το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Δημάρχου είναι σε εξέλιξη. Γι' αυτό δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είχαμε απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών που είναι στην πολυθμιακή γραμμή Κέρκυρας Οικουμενίτσας. Η κάμερα του Στάρ ήταν εκεί. Δεμένα παρέμειναν σήμερα τα πλοία της πολυθμιακής γραμμής Κέρκυρα Οικουμενίτσα λόγω της απεργίας που εξαγγείλει το Σωματείο Ναυτεργατών παρά την απόφαση για μεταφορά της γενικής απεργίας από τις 3 στις 10 Ιουνίου. Η απεργία είναι σήμερα, 24ωρη. Αποφασίσαμε να μην αναστείλουμε όπως μερικά σωματεία πανελλαδικής εμβέλειας του Πειραιά την απεργία για να μην δημιουργηθεί μεγαλύτερη αναστάτωση. Η συμμετοχή είναι καθολική. Όλα τα πλοία είναι δεμένα και δεν θα συμμετάσχουμε στην επόμενη απεργία που θα προκηρύξουν τα ναυτεργατικά σωματεία για τις 10 του μηνός. Το γεγονός ότι πολλοί φορείς μετέφεραν την απεργία ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε προβλήματα κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά. Και σχηματίστηκαν μεγάλες νουρές από νωρίς το πρωί με αρκετό κόσμο να βρίσκεται κλωβισμένος λόγω της απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών. Συγκεντρωμένοι επιβάτες βρίσκονταν έξω από βατικό οχηματογωγό πλοίο που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει σε 7 και 25 το πρωί. Τελικά, μετά από μεγάλη ένταση και διαπραγματεύσεις, οι συνδικαλιστές της ΠΕΝΕΝ ανακοίνωσαν λίγο μετά τις 8 το πρωί ότι τα πλοία θα αναχωρήσουν τελικά στις 9. Αυτεργάτες αντρούν στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, σας πω στην ουσία καταργεί το 8. Εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο θα φέρουμε στη Βουλή, το οποίο το θεωρούμε αντεργατικό και καταργεί στην ουσία το 8ωρο και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της 24ωρης απεργίας υπάρχει προσωπικό ασφαλεία. Σήμερα πάντως, κυρίες και κύριοι, είχαμε μια ακόμη απεργιακή κινητοποίηση. Την είχε προκηρύξει το Συνδικάτο Τουρισμού Επισυνδεσμού της Κέρκυρας. Απεργιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας έκαναν τον πρωί της Πέμπτης εργαζόμενοι στον επισυτισμό και τουρισμό μετά από κάλεσμα του Συνδικάτου για απεργία την σημερινή ημέρα. Η ατζέντα των τμήματων τους αφορά και το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση, αλλά και αποκλειστικά και τα δικά τους αιτήματα, όπως η διεκδίκηση επαναπρόσληψής τους, καθώς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Σήμερα η εργατική τάξη της Κέρκυρας, οι εργαζόμενοι στον επισυτισμό τουρισμό, στέλνουν μήνυμα αντίστασης στην κυβέρνηση και στην εργοδοσία. Μήνυμα αντίστασης ότι δεν περνάνε τα σχέδια για ανατροπή του ωραρίου, για ανατροπή του συνδικαλιστικού νόμου, για ανατροπή των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στέλνουν επίσης μήνυμα στην κυβέρνηση εδώ και τώρα ότι πρέπει να εξασφαλίσει το εισόδημα των εργαζομένων στον τουρισμό, πρέπει να εξασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή των εργαζομένων με όλα τους τα δικαιώματα στη δουλειά. Το Συνδικάτο καλεί εκ νέου σε απεργιακή κινητοποίηση την 5η 10 Ιουνίου στο Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας. Η σύσταση η οποία αυτή τη στιγμή είναι ενισχύ, είναι η κλαδική των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Πλην όμως δεν έχει κηρυχθεί υποχρεωτική, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα αλαλούμ. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας την έκρινε υποχρεωτική. Δεν υπογράφει χωρίς να έχει δικαίωμα ο κύριος Χατζηδάκης. Είναι απαράδεκτο, είναι προκλητικό, είναι καταράκωση των θεσμών και αυτή η τακτική θα μας βρει πιο ισχυρούς απέναντι. Πρέπει να καταλάβει η εργατική τάξη ότι αυτοί πλέον δεν παίζουνε. Μας έχουν κηρύξει τον πόλεμο και μάλιστα για τα καλά. Πρέπει να είναι όμοια η απάντηση. Δεν παίρνει από φτιασιδώματα η πολιτική τους, δεν παίρνει από ήρεμες καταστάσεις δυστυχώς.
Τρεις μέρες τώρα, κυρίες και κύριοι, η τοπική κοινωνία συζητάει πολύ σοβαρά την υπόθεση σχολής τουριστικών επαγγελμάτων και το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση, δεν έχει απαντήσει, δεν έχει ενημερώσει, δεν έχει θελήσει να πληροφορήσει για το τι πέληγενέστε, παρά το γεγονός ότι έχουμε έκκληση και των θεσμικών παραγόντων της τοπικής κοινωνίας στην αναγκαιότητα στήριξης αυτής της εκπαιδευτικής δομής. Πάμε να δούμε τώρα μια ανακοίνωση, παρέμβαση, στήριξης της αναγκαιότητας λειτουργίας αυτής της δομής και επισήμανση υποχρέωση του Υπουργείου Τουρισμού προς αυτή την εκπαιδευτική δομή που εξέδωσε το Επιμελητήριο της Κέρκυρας. Με επιστολή του προς τον Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, το Επιμελητήριο Κέρκυρας δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στους εκπαιδευτικούς και σπουδαστές του ΙΕΚ Τουρισμού. Ως Επιμελητήριο Κέρκυρας εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους καθηγητές και σπουδαστές του ΙΕΚ Τουρισμού Επαγγελμάτων Κέρκυρας, αλλά και τη λύπη μας γιατί το συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο κινδυνεύει να αναστείλει τη λειτουργία του, κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού. Σε περίοδους όπως αυτή που διανύουμε, είναι σημαντικό η κοινωνία να διατηρεί τη συνοχή και συγχρόνως να ενδυναμώνεται η τοπική κοινωνία, ώστε να γίνεται περισσότερο αντεκτική στις απρόβλεπτες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Κέρκυρας. Κάνει δε μεγάλη αναφορά και στην τουριστική αναβάθμιση του νησιού, διότι παρέχει υψηλού επίπεδο μόρφωση και πρακτική εξάσκηση και προσφέρει αναγνωρισμένο δίπλωμα που είναι το ισχυρό χαρτί της αγοράς για την επαγγελματική σταδρομή των σπουδαστών όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στην επιστολή του προς τον Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη αναφέρει πως είναι άμεση ανάγκη το ΙΕΚ Κέρκυρας να στελεχωθεί με τα απαιτούμενα άτομα σε αριθμό αλλά και σε προσόντα με συμβάσεις μόνιμου προσωπικού και όχι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό κλίμα συνεργασίας εντός του εκπαιδευτηρίου. Από εκπαιδευτικούς και εξειδικευμένο προσωπικό διοίκησης, οι οποίοι θα θέσουν κοινούς μακροχρόνιους στόχους για να πετύχουν την αρμονική λειτουργία του εκπαιδευτηρίου με επίκεντρο το σπουδαστή και τελικό αποδέκτη και ωφελούμενο της επιχειρήσης του νησιού και την ευημερία του τόπου μας γενικότερα. Ευελπιστούμε σε μια αλλαγή πορείας και προθέσεων με σκοπό αρχικά την διατήρηση του ΙΕΚ Κέρκυρας αλλά και το εξυγχρονισμό αυτού και δηλώνουμε για ακόμη μια φορά στήριξή μας στους εργαζόμενους και σπουδαστές του ΙΕΚ Τουρισμού, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Κέρκυρας. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως για μία ακόμη μέρα και για μία ακόμη βραδιά την προσεγγίσαμε, την καταγράψαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Θα ακολουθήσει η πρόγνωση του καιρού, όπως κάθε βράδυ, οι διαφημίσεις και σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Θα έχουμε δυνατότητα απόψε το βράδυ να μιλήσουμε μετά τις απόφασεις του αρμόδιου οργανισμού και τελικά της κυβέρνησης Μεγάλης Βρετανίας για το ότι η χώρα μας δεν περνάει στο πράσινο μετακίνηση Βρετανών τουριστών. Έχουμε δυνατότητα να δούμε αρκετά πράγματα που αφορούν την περιφέρεια Ιωνιονήσων σε πολύ λίγα λεπτά. Αύριο Παρασκευή ο καιρός ήταν γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο στα βορειοανατολικά ορεινά προβλέπονται τοπικοί όμβροι τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και στα υπηρετικά θα φτάσει κατά τόπους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Κέρκυρα ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.